Κύριε Κιτσούκη, είπατε ότι ένας ακόμη σκοπός της επίσκεψής σας είναι όσον αφορά το κτίριο του κρατικού κέντρου. Τι κινήσεις λέτε ότι θα γίνουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να φτιαχτεί? Γιατί υπάρχει όντως, έβαζε νερά το χειμώνα πέρυσι. Έχει γίνει μια... μετά από τις έγγραφες εκκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου, η διαδικασία έχει περάσει πια... έχει περάσει πια από τον ΑΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ. Έχει εγκριθεί κονδύλιο ύψους 60.000 ευρώ και έχουν γίνονται οι σχετικές μελέτες για την αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό θα είναι περισσότερο σε κουφώματα και στην συντροφή. Σε όλα, σε όλα. Mm-hmm. Σε όλα. Σε ό,τι ζημίες έχει υποστεί το εργατικό κέντρο, θα αποκατασταθούν αυτές. Ελπίζουμε, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά τις... δυστυχώς τις διαδικασίες που είναι γραφειοκρατικές και πηγαίνουν πίσω τα πράγματα, πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη του Οκτώβρη θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο, ο οποίος είναι μειοδότης, για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο εργατικό κέντρο. Το εργατικό κέντρο. Και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής σου είναι περίπου, υπάρχει? Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν έχω δει τη σύμβαση. Άλλωστε δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση, αλλά δεν γνωρίζω τι γίνεται με αυτό. Ξέρω όμως, βλέπουμε όλοι ότι το εργατικό κέντρο εδώ στο νησί είναι ένα στολίδι, ένα κόσμο. Αυτό το κόσμο λοιπόν θα είναι ντροπή να μείνει έτσι αποστάτευτο, να μην φτιαχτεί και να έρχονται οι τουρίστες να βλέπουν αυτό το ωραίο το κτίριο και να είναι... Γιατί πέρα από οροφογραφίες έχει και τυπογραφίες. Ναι, ναι, βέβαια. Και το σημαντικό, αυτό ήθελα να πω, το σημαντικότερο είναι ότι αυτά τα κτίρια έχουν αγοραστεί με χρήματα των εργαζομένων και πρέπει να διαφυλάττουμε την κληρονομιά μας, τα χρήματά μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να ρημάζουν. Mm. Όπως έχουν ρημάξει πάρα πολλά άλλα κτίρια, δυστυχώς, μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Συστίας, έχουν ρημάξει πάρα πολλά άλλα κτίρια τα οποία είχαν χτιστεί με χρήματα και εκείνα των εργαζομένων.